Και γενικώς τα αντικείμενα, το αντικείμενο της παρουσίασης δεν θα έχει σχέση με διατροφή, θα είναι γενικότερο περιεχόμενο. Η κυρία Αλεξάνδρα Βοβολίνη, που είναι εκδότρια διευθύντρια της οικονομικής επιχειρώσης, και ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Οικονομία. Να πω δύο λόγια για την κυρία Βοβολίνη, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Η κυρία Βοβολίνη είναι ένας άνθρωπος και σε αυτές τις μέρες, χωρίς βασική οικονομική ανάγκη εργασίας. Είναι όμως ένας άνθρωπος εργασιομανής. Ασχολείται με την οικογενειακή της επιχείρηση που έρχεται θα σας το εξηγήσει και η ίδια, από τους γονείς, ένα ιδιωτικό οίκο της Κέρκυρας. Το να κρατήσει κανείς ένα ιδιωτικό οίκο στις μέρες μας είναι ένα τεράστια, πολύ δύσκολο, από μόνο του ένα πολύ δύσκολο πρόσφυγμα. Χρειάζεται τεράστιο αγώνα, επιβίωση στις μέρες μας. Αυτό πάντως που διακρίνει κανείς είναι, στην κυρία Βοβολίνη, η αγάπη για τη δουλειά, για τις αξίες της, για το μεράκι και γενικώς δουλεύει για προσωπική ικανοποίηση. Είναι τεράστιο επίτευγμα να κάνει κανείς το χόμπι του δουλειά. Αν καταφέρετε να κάνετε το χόμπι σας δουλειά, είστε επιτυχημένοι από την αρχή. Τον κύριο Παπαγιαννίδη, το οποίο το γνώρισα πριν από μερικές ώρες, είναι ένας γνωστός πανελλαδικά δημοσιογράφος, πιθανόν τον έχετε δει στις τηλεοράσεις, με εργασιακή εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος, πιστεύω με απόψεις ξεκάθαρες, απλές και πραγματικές για την Ελλάδα και για το αύριό της. Να δούμε τι θα μας πει και εκείνος για το τι συμβαίνει και τι μπορεί να μας συμβεί σε αυτή τη χώρα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βοβολίνη. Για ορισμένα θέματα της επικαιρότητας και το πιο βασικό που για σας, για το τι μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Το θέμα είναι πιο συγκεκριμένο, επιχειρήν, ακινησία ίσον θάνατος. Τι σημαίνει αυτό? Η επιχειρηματικότητα είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων με σκοπό τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται με την ανάληψη ρίσκου, αυτό που λέμε επιχειρηματικός κίνδυνος. Τι σημαίνει σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά η επιχειρηματικότητα? Σημαίνει η αναμέτρηση με ένα διεθνές σύστημα όπου οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός. Στην Ελλάδα, η επιχειρηματικότητα είναι μια αρκετά παρεξηγημένη έννοια. Παρόλο που σαν Έλληνες έχουμε το δαιμόνιο της φυλής και δημιουργούμε συνεχώς πράγματα, από επιχειρήσεις έως καλλιτεχνικά επιτεύγματα, από την νεορχαιότητα έως σήμερα, το κέρδος στο σύγχρονο ελληνικό κράτος είναι κάτι το οποίο το κατηγορούμε, ακόμα και μεταξύ μας. Υπάρχει κακή φήμη και προκατάληψη. Αντί να σκύβουμε με αγάπη κοντά στους ανθρώπους και τα προβλήματά τους που επιχειρούν, δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και βάζουμε εμπόδια. Βάζει εμπόδια το κράτος και βάζουν εμπόδια φθόνου και μη ίσης μεταχείρισης
ακόμα και οι συνάδελφοι σε έναν κλάδο, ας πούμε, της επιχειρηματικότητας. Τώρα, από αυτά τα γενικά, στα οποία θα επανέλθουμε στο τέλος, θα ήθελα να σας διηγηθώ μια προσωπική ιστορία, την ιστορία των εκδόσεων Κέρκυρα. Κέρκυρα είναι η καταγωγή, είναι ο τόπος της καταγωγής μου. Το επίθετό μου είναι, λέγεται Βοβολίνη και δηλώνει την καταγωγή από την Ιταλία, από την Φλωρεντία, από όπου πήγαν οι πρόγονοί μου πριν από 500 χρόνια και εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα. Περίπου 40 χρόνια αργότερα. Ο Σπύρος και ο Κωνσταντίνος ο Βολίνης είναι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι. Ο Σπύρος Βοβολίνης, 50 χρόνια όλα μαζί, ο Σπύρος Βοβολίνης είναι εκδότης της βιομηχανικής επιθεώρησης του περιοδικού που συνεχίζω σήμερα. Και ο Κωνσταντίνος ο Βολίνης εργάζεται και στη βιομηχανική επιθεώρηση, αλλά και ελεύθερα σε άλλα έντυπα. Για να φτάσουμε ως εδώ, όταν μείναν ορφανά και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, γίνανε εφημεριδοπόλεις και έτσι βγάζανε το χατζηλίκι τους για να μπορούν να επιβιώνουν, διότι όλη η περιουσία είχε χαθεί. Με την επιμονή τους και αφού σπουδάσανε και οι δύο νομικά, κατάφεραν και έκτισαν τη δική τους εταιρεία, ο Σπύρος και ο Δίνος, την δική του επίσης πολύ πετυχημένη καριέρα. Τον Ιούλιο του 1934 γεννιέται η βιομηχανική επιθεώρηση. Μέσα στο Μεσοπόλεμο, μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, σε μια εποχή που η Ελλάδα έπαιρνε μπροστά και χωρίς να ξέρει τι την περιμένει μετά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, αυτό που λέμε σήμερα εμφύλιο και λέγαμε όταν ήμουν εγώ μικρή, συμμορητό πόλεμο, γινόντουσαν εργοστάσια, δουλειές, επιχειρήσεις, εξαγωγές και ακριβώς αυτή την πορεία, την ανωδική της ελληνικής οικονομίας ήθελε να καταγράψει και να βοηθήσει ο Σπύρος και ο Δίνος Βοβολίνης. Τα χρόνια πέρασαν και δυστυχώς ήρθε η κατοχή, Ιούνιος 1941. Παρόλα αυτά δεν το έβαλαν κάτω,
Συνέχισε την έκδοσή της η βιομηχανική επιθεώρηση κάθε δίμηνο. Παράλληλα, ο πατέρας μου έκανε μια αντιστασιακή οργάνωση το ελληνικό αίμα και μοίρασαν εφημερίδες παράνομες εναντίον των κατοχικών δυνάμεων, των Γερμανών και των Ιταλών, συγκεκριμένα, όπως θα θυμάστε ίσως, θα έχετε ακούσει, ως την νέα απελευθέρωση. Τώρα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και φτάνουμε στο 1959, που πάλι η Ελλάδα ανοικοδομείται και πηγαίνει πολύ καλά και είναι η οκταετία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στα 50 χρόνια έχει περάσει η δικτατορία, τώρα τα λέω πιο, πολύ πιο περιληπτικά για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, τη συζήτηση. Έχει περάσει η δικτατορία, η οικονομία, παρόλο όσα πιστεύουν και δεν έχουν ακόμα μελετηθεί, η διάρκεια της δικτατορίας πήγε αρκετά καλά. Δεν έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε ακόμα την ιστορία αυτής της περίοδου, αν και σιγά σιγά ξεπερνάμε τα ταμπού. Φτάνουμε στο 89, το οποίο ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και για την οικονομία και για την πολιτική της Ελλάδος. Η βιομηχανική επιθεώρηση πάντα εκεί, κάθε μήνα. Στα 60 χρόνια, το 94, έχω μπει πλέον και εγώ στην επιχείρηση και δίπλα στον Σπύρο Βογολίνη. Ο Κωνσταντίνος Βογολίνης, ο πατέρας μου, είχε πεθάνει από το 1970, δηλαδή όταν ήμουν ακόμα στο σχολείο, τελείωνα το σχολείο. Και το 94, στα 60 χρόνια, ξεκινήσαμε έναν, αντί να κάνουμε μια μεγάλη δήλωση ή μια μεγάλη δεξίωση, είπαμε να κάνουμε έναν φοιτητικό διαγωνισμό για Πανελλήνιο, για τα ανώτατα, για τα τριτοβάθμια ιδρύματα, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια. Ο θεσμός αυτός έπιασε πάρα πολύ και θα δείτε ότι φέτος είναι ο 18ος διαγωνισμός μας. 99 πάλι τα 75 μας χρόνια, 2009 τα 70 χρόνια, τα 75 χρόνια και τώρα πλησιάζουμε τα 80 χρόνια. Να δούμε σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται η χώρα. Εμείς ελπίζουμε να είμαστε εκεί με όλες αυτές τις αλλαγές. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε εδώ, είναι τα λογότυπά μας. Ξεκινήσαμε από το 34 στην άπτεστη καθαρεύουσα βιομηχανική επιθεώρηση. Όταν ανέλαβα εγώ το 91, το κάναμε βιομηχανική επιθεώρηση. Μετά έπρεπε να μείνει το brand name της βιομηχανικής από το 97 ως το 99 που το υποβαθμίσαμε και το 2004 πήραμε την απόφαση να καταργήσουμε τη λέξη βιομηχανική, η οποία μας περιόριζε πάρα πολύ. Περιόριζε και το αναγνωστικό κενό, γιατί έλεγε «Α, εγώ δεν είμαι βιομηχανός, γιατί να σε αγοράσω». Οπότε βάλαμε ένα πολύ πιο γενικό, αφήσαμε το γενικότερο όνομα. Οικονομική επιθεώρηση. Παράλληλα, από το 1960 ήδη ο Σπύρος Βογολίνης είχε συνεργαστεί με τους Financial Times και μετέφραζε κομμάτια της επικαιρότητας από τα αγγλικά στα ελληνικά και αργότερα το 1997, όπως βλέπετε, αρχίσαμε να δημιουργούμε δικό μας αγγλικό περιοδικό για όσους δραστηριοποιούνται, για όσους ξένους δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αυτό πήγε πολύ καλά, άλλαξε και αυτό αρκετά ονόματα, όπως βλέπετε. Και σήμερα λέγεται Business File και είναι γενικότερο. Είναι πάλι, δίνει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο κλάδο τους, όπως είχε ξεκινήσει.